Πιθανώς σε απειλούν ότι δεν θα βάζουν εισφορές για το ΓΕΣΥ. Όχι, δεν είναι αυτή η θέση. Τουλάχιστον η θέση του ΚΕΒΕ δεν είναι αυτή. Εγώ θα μπορώ να μιλήσω υπέρ του ΚΕΒΕ. Εμείς έχουμε μπει επανειλημμένα και το έχουμε επαναλάβει και όταν γίνονταν οι συζητήσεις, αν θυμάστε, για αναβολή των εισφορών αρχές του Φεβρουαρίου. Και εδώ έχουμε μπει και σε πρόσφατες ανακοινώσεις μας ότι εμείς στηρίζουμε το ΓΕΣΥ και θεωρούμε ότι αυτή η μεταρρύθμιση πρέπει να γίνει, γιατί η υγεία είναι ένα αγαθό το οποίο δικαιούται κάθε πολίτης. Από εκεί και πέρα, ναι, αυτό που λέμε επανειλημμένα και θα συνεχίσουμε να το λέμε, αν θυμάστε τον Φεβράριο που δέθηκε αυτό το θέμα, το ΚΕΒΕ είπε ότι δεν συνενεί το ΚΕΒΕ στο να σταματήσουν οι εισφορές τρεις μήνες πριν. Να περιμένουμε μέχρι την 1η του Ιούνιου να δούμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση με τη συμμετοχή παρόχων στο σύστημα και αν εκεί διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός είτε γιατρών, οικογενειακών, είτε ειδικών, είτε φαρμακείων, είτε διαγνωστικών κέντρων για να μπορέσει να λειτουργήσει η πρώτη φάση που είναι η ξενοδοχομιακή περίπτωση, είναι εκεί θα πρέπει να ξαναδούμε κατά πόσο συνεχίζουμε να εισφέρουμε σε ένα σύστημα το οποίο δεν μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες στον κόσμο. Το ΓΕΣΥ όμως έχει ήδη περάσει το πρώτο crash test με τα όποια προβλήματα, έτσι, υπήρχαν προβλήματα. Εξακολουθεί όμως να υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με τους ειδικούς γιατρούς, είναι η αλήθεια. Ακριβώς. Υπάρχει ακριβώς εκεί ένα πρόβλημα με τους ειδικούς γιατρούς, κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα, διότι οι ειδικοί γιατροί του κρατικού συστήματος θα μπουν στο ΓΕΣΥ. Θέλουμε να δούμε περισσότερους γιατρούς από τον ιδιωτικό τομέα ειδικούς στο σύστημα για να μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη και καλύτερη κάλυψη του πληθυσμού και ευκολότερη πρόσβαση των ασθενών στις ειδικότητες. Και έχουμε μέχρι λοιπόν πότε αναμένετε να το δείτε αυτό, γιατί οι εισφορές έτσι κι αλλιώς άρχισαν. Ξεκινήσαν. Μάλιστα. Έχουμε πει ότι είναι λογικό να δώσουμε ένα διάστημα 3 μηνών, 4 μηνών, μπαίνουμε ο Αύγουστος είναι και νεκρός μήνας, για να δούμε πώς πάει αυτή η κατάσταση με την εγγραφή του ειδικού μας στο σύστημα. Άρα και ουσιαστικά μέχρι το φθινόπωρο και ταυτόχρονα, ενώ δίνεται αυτό το περιθώριο για να ξαναρχίσει ο διάλογος, οι εισφορές θα γίνονται. Θα συνεχίζουν να γίνονται, διότι ξεκίνησε ήδη το σύστημα, παρέχει τις υπηρεσίες που μπορεί να παράσχει και εκτιμούμε και ελπίζουμε ότι θα προστίθενται κατά την πορεία και οι ειδικοί γιατροί από τον ιδιωτικό τομέα για να μπορέσει το σύστημα να λειτουργήσει με ταχύτητα, με αποτελεσματικότητα, με ποιότητα και αυτά είναι τα στοιχεία στα οποία το επιμελητήριο θα επιμένει. Μέσα στον προϋπολογισμό έχει συμφωνηθεί. Εμείς θέλουμε ένα σύστημα που να είναι εύκολο για τον πολίτη, εύκολο, λειτουργικό, να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος για τα θέματα υγείας και να συγκρατηθούμε μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού όπως ήταν οι φορές τις οποίες συνεδέσαμε να καταβάλουμε. Ναι. Αυτή είναι η όρη που συνεχίζει να βάλει το επιμελητήριο και θα δώσουμε αυτή την άνεση χρόνου των 3-4 μηνών για να δούμε πώς προχωρεί το σύστημα. Και αναλόγως το φθινόπωρο λοιπόν θα ξαναρχίσει αυτός ο διάλογος εάν και εφόσον κριθεί ότι χρειάζεται. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε υπομονετικοί γύρω από αυτή τη μεταρρύθμιση. Είναι τεράστια, είναι περίπλοκη, ότι αγγίζει τον κάθε ένα πολίτη αυτής της χώρας. Είναι η μεγαλύτερη σε μέγεθος μεταρρύθμιση, άρα δικαιούται χρόνου, δικαιούται της ευκαιρίας. Πρώτα-πρώτα να γίνει κατανοητό από τους πολίτες και από τους παρόχους ποια είναι αυτή η μεταρρύθμιση, πώς τους επηρεάζει. Και να πω και κάτι άλλο που εμείς σαν επιμελητήριο θεωρούμε δεδομένο. Είναι ότι κερδισμένοι, αν θέλετε, από αυτή τη διαδικασία θα είναι ο ιδιωτικός τομέας και όχι ο δημόσιος τομέας. Ο δημόσιος τομέας έχει τις δυσκολίες του, τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσει. Μιλώ για τα κρατικά νοσηλευτήρια, τον τρόπο που εργάζονται και λειτουργούν. Εάν τις αντιμετωπίσει τις δυσκολίες, θα είναι κερδισμένος και ο δημόσιος τομέας και όλοι εμείς. Συγγνώμη. Αν αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες, όπως λένε με το ΓΕΣΥ, σίγουρα θα είναι κερδισμένος και ο δημόσιος τομέας και όλοι εμείς. Εννοείται. Εδώ ο δημόσιος τομέας για πρώτη φορά μπαίνει σε ένα καθεστώς ανταγωνισμού πλέον με τον ιδιωτικό τομέα και αν δεν καταφέρει να εξυγχρονιστεί και να το κάνει αυτό σύντομα για να μπορεί να αντιπαραβάλλεται με την καλή έννοια, να ανταγωνίζεται τον ιδιωτικό τομέα, η στροφή θα είναι προς τον ιδιωτικό τομέα. Και αυτό λέω ότι κερδισμένο από αυτή την έκθεση, αν δεν ανταποκριθεί ο δημόσιος, θα είναι ο ιδιωτικός τομέας, διότι ο κόσμος θα φτάνει στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά εμείς θέλουμε να δούμε και τους δύο τομείς να λειτουργούν. Για να είμαστε σωστοί, θέλουμε και τους δύο τομείς να λειτουργούν. Βέβαια. Σωστά, λέτε όμως ότι θα είναι κερδισμένος ο ιδιωτικός. Γιατί? Διότι ήδη φαίνεται αυτό με την εξής έννοια. Με την εγγραφή των ασθενών πολιτών
στους προσωπικούς γιατρούς. Τη μερίδα του λέοντος την έχει πάρει ο ιδιωτικός τομέας. Ο περισσότερος κόσμος έχει επιλέξει ως προσωπικούς γιατρούς τον ιδιωτικό τομέα. Γιατί είναι γνωστά τα προβλήματα και τα λιμπορία στα δημόσια νοσηλευτήρια. Δεν λέω ότι δεν έχουν γραφτεί ασθενείς σε προσωπικούς γιατρούς μέσα στα νοσηλευτήρια, αλλά φαίνεται ότι οι αριθμοί είναι πολύ ψηλότεροι στον ιδιωτικό τομέα. Άρα ο κόσμος, έχοντας πλέον την ομπρέλα του ΓΕΣΥ, επέλεξε τον ιδιωτικό τομέα σε πρώτη φάση για να πάρει. Αυτό λοιπόν είναι ένα θετικό, διότι αποφορτίζει σε αυτή τη φάση τα κρατικά νοσηλευτήρια που χρειάζονται ίσως αυτή την αποφόρτιση για να μπορέσουν να οργανωθούν καλύτερα, αλλά την ίδια στιγμή του στέλνει ένα μήνυμα. Αν θέλετε να μείνετε εν ζωή και να λειτουργείτε, διότι έχετε μια περίοδο χάρη των 5 χρόνων να λειτουργήσετε με ελληματικούς προϋπολογισμούς maximum και από εκεί και πέρα θα πρέπει να είστε αυτόνομοι, λύστε τα εσωτερικά σας προβλήματα, γίνετε πιο αποδοτικοί, πιο σωστοί για να μπορέσετε να πάρετε πίσω, αν μπορέσετε, αυτό το κομμάτι που κάνετε. Ξεκάθαρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσακή. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Θέλουμε βέβαια να ακούσουμε τη γνώμη και της ΟΕΒ. Ο Γενικός Διευθυντής, ο κύριος Μιχάλης Αντωνίου, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αντωνίου, καλό μεσημέρι και σε εσάς. Γεια σας, κύριε Χαλικώστα. Η δική σας θέση λοιπόν. Οι εισφορές έχουν αρχίσει. Φαντάζομαι δεν ισχύει ούτε για την ΟΕΒ το ενδεχόμενο να τερματίσετε τις εισφορές οι εργοδότες. Καταρχήν να πούμε ότι δεν θα δώσουμε ποτέ οδηγία σε οποιοδήποτε μέλος επιχειρηματία να παρανομήσει. Αυτό το οποίο έχουμε μπει είναι ότι θα ζητήσουμε από το κράτος να σταματήσει τις εισφορές εάν διαφανεί ότι καταβάλλεται ο πλούτος της οικονομίας σε ένα δημιούργημα το οποίο δεν λειτουργά. Δεν θα καλούσαμε, ούτε έχουμε ποτέ πρόθεση, οποιοδήποτε να παρανομήσει. Αλλά έχουμε δικαίωμα και υποχρέωση ταυτόχρονα να ζητήσουμε από το κράτος, εάν αυτόν το ΓΕΣΥ το συγκεκριμένο δεν λειτουργεί, να γίνουν εκείνες οι τομές, εκείνες οι προσαρμογές, είτε είναι νομικές, είτε είναι λειτουργικές, είτε είναι άλλου χαρακτήρα, έτσι ώστε να πετύχει. Διότι για την υγεία δεν μπορώ να καταλάβω πώς υπάρχουν νεκροί μήνες, είτε είναι Αύγουστοι, είτε είναι Ιούλιδες, είτε είναι οτιδήποτε. Η υγεία και τα προβλήματα υγείας δεν ξέρουν ούτε Σαββατοκύριακα, ούτε μήνες εργάσιμους ή διακοπών. Δεν μιλούμε για οποιοδήποτε έργο, οποιοδήποτε project. Μιλούμε για θέματα υγείας, τα οποία επίσης δεν καταλαβαίνω πώς είναι κερδισμένος ο ιδιωτικός τομέας, ο οποίος εφορτώθηκε, οι επιχειρήσεις τουλάχιστον, έναν τεράστιο επιπρόσθετο κόστος από την πρώτη του χρόνου με τις αυξήσεις της εισφορές της κοινωνικής ασφαλίσεις και την έναρξη των εισφορών στο ΓΕΣΥ από την 1η Τρίτου του 2019. Εγώ βλέπω έναν ιδιωτικό τομέα ο οποίος είναι καταπονημένος οικονομικά, ναι. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχει να διαχειριστεί με τα προβλήματα της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Καμία επιχείρηση δεν έχει εγκαταλείψει τα σχέδια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που εφαρμόζει για το προσωπικό τους, διότι κανείς δεν είναι απόλυτα πεπισμένος ότι θα παρασχεθούν οι ποιοτικές υπηρεσίες υγείας τις οποίες αναμένει ο κόσμος, τις οποίες του υποσχεθήκαμε του πολίτη και του ασθενή. Συνεπώς, όπως καταγράφεται, ναι. Και βέβαια, από... βέβαια γι' αυτό το ζήτημα δεν είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο να κρατήσουν τις άλλες ασφάλειες. Σιγά σιγά αν δούμε ότι λειτουργεί, θα μπορεί να τις αφήσει ένας εργοδότης. Ακούστε, κύριε Χατζηγόστα, ακούστε. Υποχρεώσεις δεν επιβάλλουν μόνο οι νόμοι στους επιχειρηματίες. Οι επιχειρήσεις, οι εργοδότες καλύπτουν το προσωπικό τους για αυτό για το οποίο έχουν ευθύνη, αλλά και τα μέλη των οικογενειών του προσωπικού, ναι, τους. Αυτό ακριβώς υπερτονίζω, κύριε Αντωνίου. Εδώ και δεκαετίες, χωρίς να υπάρχει νομική υποχρέωση, κύριε Χατζηγόστα. Και δεν το κάνουν επειδή τους το επέβαλε ένας νόμος, αλλά γιατί ασκούν το δικαίωμα, ναι, μέρη και την υποχρέωση μέρη μας έναντι του προσωπικού που απασχολούν και των μελών των οικογενειών τους. Και δεν αναλαμβάνουν το ρίσκο να αφήσουν εκτεθειμένους σε έναν τομέα τόσο σημαντικό όσο είναι τα ζητήματα υγείας, οποιοδήποτε είναι κάτω από τη ζώνη της ηθικής τους ευθύνης και όχι της νομικής, προκειμένου να απαλλαγούν από μια δαπάνη. Αυτή τη στιγμή συντρέχουν οι δαπάνες και των υφιστάμενων, ναι, σχεδίων, συντρέχουν και τα επιπρόσθετα 2,35% μόνο από τις νομικές εισφορές. Βλέπω έναν ιδιωτικό τομέα ο οποίος αγωνίζεται απεγνωσμένα να επιβιώσει και να σταθεί ανταγωνιστικά σε έναν αδυσόπιτο περιβάλλον με εξωγενείς παράγοντες και απειλές, τις οποίες ευτυχώς έρχονται και τρίτη αντικειμενική ανερόληψη οργανισμοί να επιβεβαιώνουν αυτά τα οποία υποδεικνύει ο ΕΕ. Σήμερα είχαμε τη δημοσιοποίηση του IMF.
Αύριο θα έχουμε το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Έρχονται σήμερα, έχουμε τις συναντήσεις μαζί του για τα θέματα του ευρωπαϊκού εξαμήνου, να δούμε πού πάει η οικονομία μας, ποιες είναι οι απειλές. Και αυτό το οποίο έχουμε πει είναι ότι ναι, δεν υπάρχει περίπτωση, αν και εφόσον τα πράγματα χρειάζονται νομικές ή λειτουργικές προσαρμογές, να σιωπήσουμε, είτε επειδή ξεκίνησαν κάποιοι σχεδιασμοί, είτε γιατί οποιοδήποτε έχει άλλα πλάνα. Η θέση της ΕΕ είναι ότι ναι, πράγματα τα οποία είναι διαδικαστικά, τυπικά, λειτουργικά, τα οποία χρειάζονται χρόνο για να ορθοποδήσουν πλήρως και να μπουν σε μια απόλυτα εύρυθμη και ομαλή λειτουργία, αυτά φυσικά και θα γίνουν. Εάν όμως τα προβλήματα είναι δομικά, είναι διαρθρωτικά, ή αν τα ζητήματα αφορούν την αρχιτεκτονική, δεν υπάρχει περίπτωση να σιωπήσει όμως τον διαργολωτό. Θα ζητήσει αυτό το οποίο έχει δημοσιευτεί, αυτό το οποίο έχουμε υποβάλλει και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Από κοινού πρέπει να πω οι διοργανώσεις, έτσι. Αυτά που λέω, έχω την αίσθηση ότι μάλλον έχω την απόλυτη βεβαιότητα ότι εκφράζω την ΟΕΠ, αλλά θα ήθελα να πιστεύω ότι αφορούν όλον τον κόσμο των επιχειρηματικών. Τώρα, η ΟΕΠ είχε, επειδή είχε αναφερθεί από τον συνάδελφο, η ΟΕΠ δεν είχε ζητήσει να σταματήσουν οι σχέσεις. Η ΟΕΠ είχε πει το Γενάρη του 2019 ότι δεν έχουμε γιατρούς ακόμα, δεν έχουμε την ετοιμότητα που απαιτείται και ζητήσαμε να μετατεθεί η ημερομηνία έναρξης, να δοθεί το δικαίωμα με διάταγμα του Υπουργού μας της Υγείας να ξεκινήσει όποτε βεβαιωθούμε ότι είμαστε έτοιμοι, αφού προηγουμένως βεβαιωθούμε ότι έχουμε όχι μόνο προσωπικούς γιατρούς ενηλίκων και παιδιών, αλλά έχουμε και ειδικότητες. Εάν σήμερα έχουμε 54 ειδικούς από τους 1.500 που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο από τις ειδικότητες, τότε νομίζω ότι εύλογα μπορεί να πει κανείς ότι δεν είμαστε έτοιμοι. Και αυτό που είχε πει ο ΕΔ είναι βεβαιωθείτε ότι είμαστε έτοιμοι και την ίδια μέρα με διάταγμα του Υπουργού να ξεκινήσουν εισφορές και τρεις μήνες μετά να ξεκινήσει η λειτουργία, αφού γίνουν και οι αναγκαίες ασκήσεις ετοιμότητας, οι ασκήσεις προσομοίωσης, σε οποίες σε έργα πολύ μικρότερης εμβέλειας και βεληνεκούς από έναν γεσί, τα κάνουμε ξανά και ξανά μαζί με τη μελέτη φυσικά των οικονομικών επιπτώσεων, την οποία επανειλημμένα έχει ζητήσει ο ΕΦ και δεν έχει γίνει ακόμα. Και ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα γίνει. Κάνει αναφορά το IMF, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και στην έκθεση. Ναι, του, θα το δούμε, θα το δούμε στη συνέχεια αυτό το ρεπορτάζ. Ναι. Σε σχέση με τους κινδύνους ή των οικονομικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του γεσί. Δεν είμαστε βέβαιοι ποιες θα είναι οι οικονομικές επιπτώσεις, επειδή δεν έχει γίνει η μελέτη, την οποία είχε να αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο να πραγματοποιήσει έγκαιρα, προηγουμένως και αφού θα ήμασταν σε πολύ μεγάλο βαθμό έτοιμοι να κάνουμε κάποιες υποθέσεις εργασίας για το πώς θα έχει αυτό το μεγάλο έργο αντίκτυπο πάνω στην αγορά εργασίας, πάνω στα οικονομικά αποτελέσματα, πάνω στα μακροοικονομικά μεγέθη και όλα τα υπόλοιπα. Που έτσι δουλεύουμε εμείς. Έτσι δουλεύει η ΟΕΦ. Πρώτα κάνει τις ασκήσεις, αφού προηγουμένως κάνει τις συμφωνίες, βρίσκουμε τους συνεργάτες, συμβαλόμαστε μαζί τους κατά τρόπο νομικά δεσμευτικών, διαπιστώνουμε την δαπάνη μας, αναζητούμε τη χρηματοδότηση του έργου, κάνουμε τις ασκήσεις ετοιμότητας και προσομοίωσης, πάμε εσύ going live, δηλαδή λειτουργούμε κάτω από συνθήκες πραγματικές πριν τεθεί σε πραγματική λειτουργία, διορθώνουμε τα κενά και τις ελλείψεις και τότε πάμε και λέμε του κόσμου, ξεκινούμε και τα προβλήματα θα είναι απολύτως διαχειρίσιμα και θα είμαστε όλοι μαζί να αγαπημένοι. Είναι ξεκάθαρο, ενωμένοι, κύριε Αντωνίου. Είναι ξεκάθαρο, μένει να δούμε, να δοθεί αυτός ο χρόνος για να δούμε πώς θα προχωρήσετε κι εσείς και εμείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Θέλω τώρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε να συνδεθούμε με τη Σκωτία, με την Κύπρια διδάκτορ ιατρικής, την υποψήφια διδάκτορ της ιατρικής σχολής St. Andrews στη Σκωτία, που έχει κάνει υπήρξε μέλος της ομάδας εκείνης που έκανε μια πολύ πολύ σημαντική ανακάλυψη.